ακολουθήσαμε μια αναπλήρωση παροδίας στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο Χίου και στο ΕΠΑΛ του Βροντάδου. Καλό είναι να διευκρινίσουμε ως ΕΛΜΕ Χίου και ως ΟΛΜΕ ότι οι στάσεις εργασίας που είχαν κηρυχθεί δεν είχαν ως αντικείμενο τον σκοπό στο να μην γίνει αναπλήρωση. Έτσι κι αλλιώς είχαμε ενημερώσει τα μέσα ενημέρωση στα τοπικά ότι η αναπλήρωση των μαθημάτων των τριών ημερών που βρεπόταν με βάση την νομοθεσία για τις τρεις πρώτες μέρες κατάληψης είχε ήδη πραγματοποιηθεί με τις παραμονές των τοπικών εορτών. Εκεί που υπήρχε αντίδραση είναι για το γεγονός ότι κλείθηκαν οι συνάδελφοι μέσα σε θεσμοθετημένες διαδικασίες να εργαστούν και ταυτόχρονα ο ίδιος ο Υπουργός είχε υπογράψει ότι αυτό δεν θα έχει δαπάνη για το δημόσιο. Άρα μιλάμε ότι κλείθηκαν οι συνάδελφοι να δουλέψουν αμισθοί. Σε αυτό το κομμάτι η ΕΛΜΕ Χίου και η ΟΛΜΕ ήρθε να συμπαρασταθεί. Και ταυτόχρονα πρέπει να αναδειχθεί το θέμα ότι δεν έχει μέχρι σήμερα γίνει καμιά, δεν έχει γίνει καμιά κίνηση εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και της Περιφερειακής Διεύθυνσης στο να αναπληρωθούν τα μαθήματα στους τομείς που καταργήθηκαν, όπου η αναπλήρωση του διδακτικού προσωπικού έγινε τέλος Δεκεμβρίου και αρχές Ιανουαρίου. Και είναι οξύμορο, με βάση δηλώσεις του Διευθυντή του πρώτου ΕΠΑΛ, πώς μπορούν να έχουν βγει τα μαθήματα, να έχει ολοκληρωθεί η ύλη, μια ύλη που ξεκίνησε να διδάσκεται το Γενάρη, πώς μπορεί να έχει ολοκληρωθεί στα μέσα στις 8 του Απρίλιου που κλείσαμε για τις διακοπές του Πάσχα. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται η παρεχόμενη εκπαίδευση. Ίδιοι εμείς σαν εκπαιδευτικοί αυτοκαταργούμαστε, αυτοκαταργούμε τη μόρφωση. Και ταυτόχρονα είδαμε στο να μην, αυτό που να ενδιαφέρει τέλος πάντων την τοπική κοινωνία ήταν το πώς οι εκπαιδευτικοί παρουσιάστηκαν εκείνη την ημέρα ή πώς οι μαθητές δεν παρουσιάστηκαν. Η αναπλήρωση ήταν για να τιμωρηθούν οι εκπαιδευτικοί ή για να μορφωθούν οι μαθητές. Δεν μας ενδιαφέρει το γεγονός ότι το 40% των μαθητών δεν βρέθηκε στη σχολική τάξη εκείνης της μέρας. Κύριε Σταυρνούδη, είναι καθαρό ότι το Υπουργείο είναι υπόλογο για το γεγονός ότι στέρισε τους μαθητές πολλούς μήνες μόρφωσης. Και επίσης είναι υποκριτικό, πάλι αυτό είναι καθαρό, είναι υποκριτικό να μην κάνει κάποιο μάθημα τρεις μήνες, τέσσερις μήνες και να του λένε έλα να κάνεις στις δύο που έκανες κατάληψη. Από εκεί και πέρα όμως δεν παίρνει και ένα μήνυμα η ΕΛΜΕ και η ΕΛΜΕ συνολικά ότι οι καθηγητές γύρισαν την πλάτη στην απόφασή σας να συμμετάσχουν, να μην πάνε μάλλον στο μάθημα. Να διευκρινίσω ότι το είπα και πριν ότι οι στάσεις εργασίας ήταν διευκολυντικές για κάποιον που ήθελε να καλυφθεί νομικά στο συγκεκριμένο θέμα. Δεν ήταν μέτρο απεργίας. Μα ήταν καθαρό ότι λέγατε μην πάτε στην τάξη. Όχι, ήταν διευκολυντικό για αυτούς που θέλανε στο να διασφαλίσουν την αμοιβή τους. Από εκεί και πέρα ο καθένας έχει την ελευθερία να πράξει το αν θα θέλει, δεν πρέπει να παραβλέπουμε φυσικά ούτε την παραμονή. Ο υφυπουργός δήλωσε ότι όποιος δεν παρουσιαστεί θα περάσει από ΕΔΕ. Χωρίς να διευκρινίζει όποιος δεν παρουσιαστεί ενώ τέλος πάντων δεν δηλώσει ότι είναι απεργός. Και αυτό αντιμετωπίσαμε και σαν ΕΛΜΕ όταν επισκεφτήκαμε την επόμενη μέρα στα σχολεία. Μας βάλανε πάρα πολλοί συνάδελφοι το θέμα ότι μα εγώ να περάσω από διοικητικό έλεγχο, να διεθεωρηθεί ότι είμαι δικαιολογήτως απών. Την επομένη φυσικά ο ίδιος ο υφυπουργός ήρθε να κάνει τη διευκρίνηση εκ των υστέρων. Άρα βλέπουμε ότι και υπάρχει εκ μέρους της συγκεκριμένης παρούσας κυβέρνησης ένας εκφοβισμός σε όλο το πλαίσιο και ταυτόχρονα θέλουν να περάσουν και την αμισθή εργασία. Εμείς δεν είχαμε σαν εκπαιδευτικοί όλοι οι συνάδελφοι και αυτοί που πήγανε σίγουρα θα θέλουν να πληρωθούν για τις μέρες που εργαστήκαν. Αυτό δεν ανέργει. Για να κάνουμε όμως επίσχεση εργασίας πρέπει πρώτα άλλος να εργαστεί, να δει ότι δεν θα του αποδοθούν τα χρήματα και στη συνέχεια να πάει να τα διεκδικήσει. Δεν μπορεί να γίνει εκ των προτέρων διεκδίκηση χρημάτων για μια εργασία που δεν την έχεις προσφέρει. Και καμιά φορά και αυτά τα πράγματα πρέπει και οι ίδιοι συνάδελφοί μας να τα γνωρίζουν. Δηλαδή δεν μπορεί εκ των προτέρων ένα συνδικαλιστικό όργανο να κυνηγήσει τον εργοδότη για κάτι που ότι και καλά δεν τον έχει πληρώσει για μια εργασία όμως που δεν την έχει προσφέρει ακόμα. Η επίσχεση εργασίας γίνεται εκ των υστέρων.